Το Επιμελητήριο Χίου έγινε αποδέκτης μεγάλης μερίδας ανθρώπων, υποψηφίων επενδυτών, οι οποίοι είχαν υποβληθεί στη βασανιστική διαδικασία του να υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις στο μέτρο το οποίο ανακάλεσε την Παρασκευή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κάτι το οποίο αναστάτωσε, η αλήθεια είναι, η τοπική αγορά, διότι αυτοί οι δυνητικοί επιχειρηματίες είχαν υποβληθεί βεβαίως και σε κάποια έξοδα για να οριμάσουν τις προτάσεις τους και βεβαίως για να τις υποβάλουν και φυσικά σε πάρα πολλές ανθρωποώρες, διότι από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ζητήθηκαν πολλές φορές δικαιολογητικά και ευνηδιαστικά είδαμε μια λιτή ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία ενημέρωνε τους πάντες ότι ανακαλείται η συγκεκριμένη πρόσκληση. Η πρόσκληση αυτή είχε να κάνει με την ενίσχυση ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, δηλαδή νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Και σίγουρα ήταν μια αρνητική εξέλιξη, διότι όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ζούμε σε μια δύσκολη οικονομικά και επενδυτικά εποχή, που και κάθε ευρώ είναι καλοδεχούμενο και βεβαίως αν οι επιχειρήσεις αυτές είναι καινοτόμες και αποδειχθούν στην πορεία καινοτόμες, θα μπορέσουν να μοχλεύσουν και άλλα κεφάλαια και βεβαίως να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε ανάπτυξη. Τώρα, η αιτιολογία, από ό,τι είδαμε και στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, είναι ότι υπήρχαν έκτακτες συνθήκες λόγω του COVID και έπρεπε να χρηματοδοτηθούν κάποια προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία βοηθούσαν στο να εξομαλυνθούν οι δυσχέρειες που δημιούργησε ο COVID. Ωστόσο, εμείς πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι COVID δεν συνέβη χθες-προχθές και μέχρι πρόσφατα ζητούσε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης έξτρα δικαιολογητικά από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα νομίζουμε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση, και αυτό θα θέλουμε να τονίσουμε, κανείς από αυτούς που υπέβαλαν προτάσεις δεν ευθύνεται. Ταλαιπωρήθηκαν 2 χρόνια, αλλά αυτοί σίγουρα δεν φταίνε. Και αυτό μας προβληματίζει. Έχουμε επισημάνει και στην επιστολή μας ότι ζούμε στην εποχή της αποεπένδυσης στο Βόρειο Αιγαίο. Κάθε χρηματοδοτικό κίνητρο, και προφανώς το χρηματοδοτικό κίνητρο που προέρχεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σημαντικό, και αυτό τώρα που συνέβη την Παρασκευή ήταν νομίζω μια αστοχία η οποία θα μας τυχήσει. Εκτός από το κόστος υποβολής ενός επενδυτικού σχεδίου, που αυτό στην αγορά κανείς μπορεί να το δει πόσο είναι, κάποιοι έκαναν ταξίδια, κάποιοι ζήτησαν από μηχανικούς να εκπονήσουν κάποια σχέδια τα οποία ίσως θα τα έκαναν αργότερα ή αν εγκρινόταν, για να είναι πιο όριμη η πρότασή τους. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να ξεκίνησαν κιόλας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε υψηλή βαθμολογία μπορεί να σκέφτηκε ότι είναι πιθανή η χρηματοδότησή μου, ας ξεκινήσω, ας μην χάνω χρόνο. Και όταν με το καλό έρθει και η χρηματοδότηση, θα έχω και μία έξτρα βοήθεια. Αυτό τώρα σίγουρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στο σχεδιασμό τους, το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να το λύσουν.